Η κατάσταση στην Καλλιθέα είναι παρόμοια με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά τους προβληματισμούς, τις ανάγκες, τις σκέψεις του κάθε μαθητή. Η πάλη μας δεν έγινε μόνο μέσω καταλήψεων, αλλά και με συζητήσεις μέσα στα σχολεία, μας οι μαθητές που για πρώτη φορά συλλογίστηκαν τα πραγματικά προβλήματα του σχολείου. Και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που τα προβλήματα είναι κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί είμαστε απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να βάλει σε κίνδυνο την υγεία μας. Γιατί κανένα παιδί δεν θέλει να σκέφτεται κάθε ώρα και στιγμή εάν βάζει σε κίνδυνο την οικογένειά του. Τα παιδιά αγκάλιασαν, δέχτηκαν και έβγαλαν μπροστά τα αιτήματα του δίκαιου αγώνα μας. Στο πλευρό μας φυσικά στάθηκαν γονείς και καθηγητές που συνεχώς στήριζαν τον αγώνα μας. Ακόμη και άγνωστοι που περνούσαν έξω, χαμογελούσαν και φώναζαν στα παιδιά: «Μην σταματήσετε, εμείς σας δίνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και είμαστε μαζί σας». Σε ορισμένα σχολεία της Καλλιθέας οι καταλήψεις είχαν μεγάλη διάρκεια και φυσικά δεν έλειψαν οι ανταπαραθέσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς, ακόμη και μαθητές. Η απαράδεκτη συμπεριφορά γονέων και διευθυντών έφτασε στο απροχώρητο όταν άρχισαν να επικαλούνται αναφορές στην αστυνομία, σε εισαγγελείς, σε συμβούλους του Υπουργείου. Οι διευθυντές έστελναν email στους γονείς για να μαζέψουν τα παιδιά τους και απείλησε πως θα τιμωρηθούν με τηλεαπουσίες. Η απάντηση που πήραν είναι πως ο εκβιασμός δεν θα περάσει και πως οι συντονισμένοι μαθητές θα αντεπιτεθούν. Προχθές, σε γυμνάσιο της περιοχής, γονείς ήρθαν και φώναζαν στα παιδιά με αποκορύφωμα την αδικαιολόγητη πράξη γονέα να έρθει να σπάσει με λωστό αλυσίδες που είχαν τοποθετήσει στα παιδιά. Οι μαθητές αντιστάθηκαν κρατώντας τις και ο γονέας φώναζε και προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα δίχως σταματημό. Έφτασε μάλιστα σε σημείο να πει στα παιδιά πως δεν έχουν δικαίωμα να τον ακουμπάνε, ενώ εκ μέρους του υπόθηκε πως ο ίδιος έχει το δικαίωμα ακόμη και να τους χτυπήσει. Εμείς, σαν παιδιά με θέληση για διάλογο, καταδικάσαμε αυτό το γεγονός. Αυτό μάλιστα είναι μια τεράστια απόδειξη πως γινόμαστε ακόμη περισσότεροι και πως τους τσούζει που οι πάλι μας είναι δίκαιοι και οργανωμένοι. Σαν μαθητές και πάνω απ' όλα σαν άνθρωποι με δικαιώματα και ανάγκες, συνεχίζουμε τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά μέσα στα σχολεία μας, μιλώντας με συμμαθητές και μέλη πενταμελών και δεκαπενταμελών, ώστε να στηρίξουμε τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις τόσο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών που εναντιώνονται στην αδικία του σάπιου αυτού συστήματος. Η φωνή μας είναι πιο δυνατή από ποτέ, ακόμη και κάτω από τη μάσκα, και μόνο με μαζική πάλη θα βγούμε δικαιωμένοι. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους εκλεγμένους από πενταμελή και δεκαπενταμελή αύριο στη Μία, στο Υπουργείο Παιδείας, να έρθουμε σε διάλογο με την Υπουργό και να διεκδικήσουμε να γίνουν πράξη τα δίκαια αιτήματά μας.